Λοιπόν, να διαβάσω λίγα από τα μηνύματα τα οποία μας έχετε στείλει. Εδώ μια φίλη από τον Άγιο Σώστη τη λέει: το 40% των 40 και 35 με την κουβέντα που κάναμε πριν είναι άνεργοι. Δεν έχουμε να ζήσουμε, δεν υπάρχουν δουλειές. Από τη Σαλαμίνα, ένας φίλος δικηγόρος, είμαι δικηγόρος. Λέει, την εκλογική αποζημίωση 1600 ατόμων ακόμα δεν την έχουμε πάρει. Λέει, να μην λέτε μόνο για τα κυβερνητικά, να λέτε και τα υπόλοιπα. Είναι αυτά τα οποία δεν πληρώνει το κράτος τις υποχρεώσεις τους. Μια φίλη εδώ από την Αργυρούπολη, Δημήτρης, λέει: η Νέα Δημοκρατία έχασε την έγκλη και την πυγμή της. Ο κόσμος την έχει συγχαθεί, έχασε το λαό της η Νέα Δημοκρατία. Και θα διαβάσω γιατί η συμφωνία είναι επώδυνη, ρωτάει, να μας το εξηγήσετε. Είναι μια συμφωνία η οποία θα έχει και την επώδυνη πλευρά της. Τα είπαμε και πριν, τα μέτρα τα οποία παραμένουν, οι φόροι οι οποίοι παραμένουν. Ποια θα πάρει στο θα είναι όπως είπε ο Σταύρος, αν είναι αυτή μια ετεροβαρής, αλλά είπε άλλο ετεροβαρής και άλλο το ξεβράκωμα. Είναι δυσάρεστος. Άλλο το ετεροβαρής και άλλο το ξεβράκωμα, όμως πολύ σωστά είπε. Και ένα τελευταίο το διαβάσω γιατί μου έκανε εντύπωση. Ένας φίλος από τη Γερμανία, Έλληνας, με το τηλέφωνο του εδώ τη Γερμανία, λέει: ακόμα δεν θα πάρετε τίποτα. Και δεν είναι σωστό να βρίζετε τη Γερμανία. Και είναι από συμπατριώτη μας αυτό, έτσι. Προφανώς νιώθω πιο. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης παρατήρηση σε αυτό που λέει. Ότι και η Γερμανία δεν έχει μια ενιαία στάση στα πράγματα. Ναι. Έχει άλλη γραμμή, νομίζω, ο κύριος Σόιμπλε, άλλη γραμμή η κυρία Μέρκελ. Ναι. Εγώ αναμένω τις επόμενες ημέρες να δούμε απάνω σε αυτό το κείμενο το οποίο συζητάμε, να δούμε τελεσίγραφα και να τραβάνε το σκηνή. Εχθές μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, στη ΦΑΣ, που είναι σοβαρή και κύρους εφημερίδα γερμανική, που κατηγορούσε τον κύριο Τσίπρα για ιδεολειψίες. Και η λέξη ιδεολειψία είπα ότι χρησιμοποιήθηκε σε συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Φοδωράκη. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πίεση, μια επιθετικότητα προς την ελληνική κυβέρνηση και αυτή έρχεται από συγκεκριμένα κέντρα. Προφανώς τίποτα δεν είναι αυτό. Δεν είναι εθνικά τα κέντρα, δεν είναι αναγκαστικά εθνικά τα κέντρα και αυτοί έχουν κάθε χώρα έχει ιστορικές αντιπαλότητες. Πρέπει να τα βλέπουμε και να μπορεί σωστά η κυβέρνηση, με σωστό τρόπο μάλλον η κυβέρνηση, να τα εκτιμά και να τα γυρίζει υπέρ της των εθνικών θέσεων. Υπάρχει μια αντίφαση όμως, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Απ' τη μια, όλοι συμφωνούμε και στην Ευρώπη υπερθεματίζουν και λένε ότι ο Τσίπρας, αν δεν έχει κατεβάσει τα βρακιά, συγγνώμη για την έκφραση, τουλάχιστον έχει υποχωρήσει σε πλήστα όσα. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις, ένφια κτλ. Ποιες είναι οι ιδιοληψίες λοιπόν του Τσίπρα, αν δεχθούμε τις έγκυρες της ΦΑΣ, το δημοσίευμα και άλλα παρεμφερή, οι οποίες ορθώνονται και δεν επιτρέπουν τη συμφωνία. Υπάρχει μια αντίφαση. Εάν έχει κατεβάσει τα βρακιά, είναι ιδιοληπτικός και δεν υπαναχωρεί. Λοιπόν, τα άλλα λοιπόν σοβαρή Frankfurter Allgemeine Zeitung ουσιαστικά δεν κατάλαβε ότι υπήρξαν εκλογές και είχαν ένα διακύβευμα εκλογές. Το αν δηλαδή θα σταματήσουν μνημονιακές πολιτικές. Είναι ένας καταπληκτικός τρόπος να παρακάμπτεται ο πυρήνας της δημοκρατικής διαδικασίας. Έτσι. Αυτό υπάρχει, κάνουν πως δεν υπήρξε. Συγγνώμη, υπάρχει μια απάντηση από την πλευρά τους η οποία... Τι λέει αυτή η απάντηση? Λέει ότι υπάρχουν 18 χώρες οι οποίες έχουν επίσης κοινοβούλια και έχουν αποφανθεί. Έχουν αποφανθεί επί ποιου. Για τη συνέχιση αυτή τη πολιτική. Γιατί αυτό είναι. Ποια πολιτική? Τη συγκεκριμένη. Στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη. Και γιατί. Ποιο πήγε να αλλάξει την πολιτική που εφαρμόζεται. Τη μνημονιακή. Όχι, δεν υπάρχει μνημονιακή πολιτική στην Ευρώπη. Όχι, με αυτά μα έχουν επιβάλει η Σταύρο. Συγγνώμη, Σταύρο μου, μνημονιακή μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει η επιλογή τη λιτότητα. Τη λιτότητα. Με την οποία συμφωνούν τα περισσότερα κράτη. Η κάθε χώρα, εδώ πάμε στη μεγάλη αντίφαση του Ευρωπαϊκού Ενωπητικού Εγχειρήματος. Ή έχουμε παραχωρήσει ολόκληρη την εθνική κυριαρχία και τη λαϊκή κυριαρχία και δεν υφίσταται, οπότε να το πάρουμε απόφαση να μην μπαίνουμε στον κόπο. Το είχε πει ο Ντράγκη και η Μέρκελ. Να μην ψηφίζουμε. Ναι, αλλά να πω ένα. Όχι, είχαν πει. Σταύρο μου, το 12 δήλωσαν δημοσίως ο κύριος Ντράγκη και η κυρία Μέρκελ, θυμίζω για τους τηλεθεατές μας περισσότερο, χώρα με χρέος πάνω από 80-90% δεν δικαιούται να έχει εθνική κυριαρχία. Και εγώ θυμίζω δε τις απόψεις τους τότε. Ότι ήθελαν και δικαστήριο να παραπόμπτουν τα κράτη. Δεν θυμάσαι μόνο. Μόνο που να πω κάτι. Κάποιες δηλώσεις αυτού του τύπου δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί θα μπορέσει κανείς να ισχυριστεί, να πει, να επικαλεστεί άλλες δηλώσεις. Εδώ ή έχουμε πρέπει να γίνει σαφές ότι εάν μια χώρα περνάει το 90 ή το 100, ναι. Η Ιταλία το έχει περάσει προπολού, ναι. Η Γερμανία είναι στο 80. Mm-hmm. Λοιπόν, να βάλουμε ένα όριο. Πώς θα το βάλουμε, να δούμε.
Τι θα γίνεται εκεί, θα τις κυβερνάν ποιοι? Γι' αυτό έχουν κάνει. Δεν θα γίνονται εκλογές, να τα ξέρουμε αυτά. Ας αποφασίσουμε. Ναι. Τώρα, κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν. Η Μέρκελ τις έκανε και ο Ντράγκη, δεν τις έκανα εγώ και εσύ. Πάντως δεν είναι. Θα καταργήσουμε δηλαδή το θεμέλιο, τα συντάγματα, τα αυτά. Αυτό είναι, αλλά εκεί πάνε. Πάντως οφείλουμε να συνεχίσουμε. Δια τη διολυστήσεω πάνε. Μέσα από την οικονομία. Να σου επιβάλλει ό,τι θέλει. Και εγώ είμαι υποχρεωμένο. Ως Έλληνας πολίτης και ως Ευρωπαίος, αν θέλετε, να βάλω απέναντι αυτές τέτοιου είδους δηλώσεις τι σημαίνουν. Δηλαδή να τους βάλεις απέναντι στο τι λένε στην πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή, αν θέλουν να καταργήσουν τις εκλογές, να μας το πούνε. Πάντως το ισοζύγιο, γι' αυτό είμαστε 18. Μα δεν μιλούσαν για οικεία πρόσωπα πριν τις τελευταίες ελληνικές εκλογές, το ξεχάσαμε. Δεν προτιμούσαν οικεία πρόσωπα. Ναι, ή το δήλωσαν κιόλας οι άνθρωποι. Ήθελα να πω ότι το ισοζύγιο, είμαστε 18 χώρες από εδώ, είναι μία χώρα από την άλλη, και άρα αν γίνουν κάλπες σε μία χώρα δεν αλλάζει τίποτα. Να μην γίνονται, ούτε είναι αυτό το πρότυπο που έχει η Ευρώπη. Όπου έχουμε κάλπη μέχρι τώρα, να θυμίσω, στην Ευρώπη, με αποτελέσματα που επηρεάζουν το οικοδόμημα, το επηρεάζουν. Όταν καταψήφισαν το Ευρωσύνταγμα οι Γάλλοι, πήγαν πολλά πράγματα πίσω στο ευρωπαϊκό πεδίο. Λοιπόν, με το σκοτσέζικο δημοψήφισμα, αν είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα, η Ευρώπη θα έπρεπε να βάλει άλλη μια χώρα στο τραπέζι της. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σωστό. Και δεν μιλάω για ένα δημοψήφισμα σε αυτό που έρχεται μένω. Δεν τα αξιοποιούμε και δεν ποντάρουμε. Επειδή εγώ άρχισα αυτή την κουβέντα, ασφαλώς και δεν συμμερίζομαι την άποψη. Μετέφερα την άποψη, την κυρίαρχη, αυτή που πλασάρει ο Σόιμπλε και οι υπόλοιποι, ότι εντάξει, εσείς σεβόμαστε την επιτιμιγορία, αλλά όμως. Όχι, δεν τη σέβονται. Επί τη ουσία δεν τη σέβονται. Είναι ένα τρόπο για να παρακάψουν. Συγγνώμη, Σταυρό. Επειδή είσαι πληθωρικός. Λοιπόν, έκπαλε. Δεν είναι μόνο ότι δεν τη σέβονται, κυρίως τη φοβούνται. Την ελληνική ετοιμιγορία. Διότι κρατάνε με τα δόντια πάρα πολλές χώρες και ξέρουν ότι και στην Ισπανία και στην Ιταλία και ακριβώς. Και αυτό το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, με τις πενιχρές διεκδικήσεις μέχρι τώρα. Διότι ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η χώρα αυτή πέστη τα πολύ περισσότερα από όλους άλλους. Και από τον άλλο δρόμο και οι Άγγλοι, με την ιστορία του Κάμερον. Και ότι θα κάνει δημοψήφισμα και αυτό πάλι. Είναι κόντρα. Από την άλλη πλευρά, όμως, να πω κάτι. Μία συμφωνία, σαν να δύο Γιάννης, είναι πολύ σωστό και λογικό αυτό που λέει. Μία συμφωνία η οποία μπορεί να είναι αυτή η οποία βλέπουμε και την οποία κρατάει πολλές επιφυλάξεις ο φίλος μας Σταύρος εδώ πέρα και ενδεχομένως και άλλοι. Και εγώ κράτησα. Όλοι, Γιάννης, μας όλοι. Λοιπόν, μία συμφωνία τέτοια που δεν είναι μία κακή συμφωνία, έτσι, σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα. Απέρα, χθες ήταν δάκρυα. Ναι, δεν θα είναι ένα πράσινο φως και για άλλους που τους φοβούνται. Επειδή είπε ο Γιάννης ότι φοβούνται. Θέλουμε και εμείς τέτοια συμφωνία. Ναι. Ενώ αντίθετα βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Φερρυπίν, στην Ισπανία, δημοσκοπήσεις που υποδέμους έχουν υποχωρήσει. Γιατί έχουν υποχωρήσει? Γιατί βλέπουν ότι προφανώς να τι παθαίνει η Ελλάδα, η Ζωηρή και η Αντάρτισσα. Και οι υποδέμους έχουν πάει πίσω στην Ισπανία. Μα δεν έχει μνημόνιο η Ισπανία. Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Άλλο λέω. Μνημόνιο δεν έχει. Μόνο Κύπρος έχει μνημόνιο. Μνημόνιο δεν έχει. Μα τι σχέση έχει με το μνημόνιο? Δηλαδή το ολοκλήρωσε. Δεν έχει κάποιο να δανείσει. Δεν μιλάω για το μνημόνιο. Μιλάω για το τι θα συμβεί. Όχι. Αν έχουν πρόβλημα οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, μην έχετε την αίσθηση ότι θα ακολουθήσουν το μοντέλο το δικό μας. Προφανώς θα ακολουθήσουν τελείως διαφορετικά μοντέλα. Ήδη στους Ισπανούς το έχουν ακολουθήσει. Δώσανε τα λεφτά στις τράπεζες χωρίς να αυξηθεί το ισπανικό χρέος. Αυτό είναι τόσο χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι. Μπορεί υποδέμως να είναι σε κάποια ύφεση. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα όμως έχει υψώσει τον πύχη των αξιώσεων. Όντως. Ναι, αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια. Να μην το ορίσουμε, να το ορίσουμε με όρους έτσι κατ' οικονομία. Υπάρχει μια αριστερή πια σοσιαλδημοκρατική δυναμική στην Ισπανία και είναι κάτι που φοβούνται. Όμως είναι βέβαιοι και οι δανειστές, οι κυρίαρχοι, οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι, είναι βέβαιοι ότι δεν μπορούν να κρατήσουν άλλο αυτό το μοντέλο. Δεν μπορούν. Η Ελλάδα μέσω ΣΥΡΙΖΑ, αν επιτευχθεί μια συμφωνία με ένα 10-15% αυτών που μπορεί να κατακτήσει και να υπάρξει ως στοιχείο της συμφωνίας, έκανε την αρχή. Και σιγά σιγά και οι ίδιοι θα το δεχτούν. Έχουν τρόπους να το πλασάρουν, όχι ως ήττα τους, αλλά ως μια φυσιολογική εξέλιξη την οποία και αυτοί ευνοούν. Γιάννη, σκέφτομαι ότι στις 26 Ιανουαρίου, μόλις ξύπνησα, κοίταξα από το παράθυρο να δω μήπως ο αέρας έφερε κανένα κομμάτι από το σκισμένο μνημόνιο. Περίμενα μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όπου άκουσα ότι, εντάξει ρε παιδί μου, που και που λέμε και καμιά σαχλαμάρα για να περνάει η ώρα,
με αυτό το σχήμα λόγου. Σήμερα, 18 Μαΐου, συνειδητοποιώ ότι με ενθουσιασμό σχεδόν όλοι ονειρευόμαστε μια συμφωνία, η οποία δεν θα είναι μνημόνιο, η οποία θα καλυτερεύσει και το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα εσωτερικά και την θέση μας στην Ευρώπη. Και αναρωτιέμαι και γίνομαι μονότονος και ενδεχομένως κουραστικός. Όλη αυτή η ιστορία στον κοσμάκι κατά το κοινό λεγόμενον, τι θα αποδώσει? Θα σταματήσουν οι εισπρακτικές εταιρείες, οι τηλεφωνήτριες των τραπεζών, τα διάφορα δικηγορικά γραφεία από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ να κάνουν ατέλειωτα τηλέφωνα σε ανήμπορους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους? Αυτή η πάντως συμφωνία θα μπορούν μεγάλες μερίδες από την κοινωνία να τα βγάζουν πέρα με αυτά που παίρνουν και μετά τις 15 του μήνα, όπου τελειώνουν αυτά που έχουν στα πορτοφόλια τους. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ανήκω στους παλαιότερους της αριστεράς και της προόδου που επιμένουν να είναι της αριστεράς και της προόδου, τι πρόκειται πραγματικά η κοινωνία από εδώ και πέρα να νιώσει ως παρηγορητικό χάδι από την κυβέρνηση της αριστεράς, την οποία επέλεξε γιατί την εμπιστεύτηκε από όσα της είχε υποσχεθεί. Εμπιστεύτηκε ή διαμαρτυρήθηκε, ή αν διαμαρτυρήθηκε, να εκφράσει την οργή γιατί έζησε όλα αυτά τα χρόνια. Ας προηγούμενος. Κοίταξε, Μάκη, έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία, ο κόσμος, που για μένα πρέπει να είναι το πρώτο, το κυρίαρχο πρόταγμα της κυβέρνησης, η οποία ως κυβέρνηση της αριστεράς αντιλαμβάνεται ότι η ανθρωπιστική κρίση δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι υπαρκτή και εξαιρετικά δυνατή. Έχει κάνει ανατροπή πλήρη στη ζωή του καθενός. Λοιπόν, πρέπει η κοινωνία συνεχίζει να εμπιστεύεται την επιλογή της 25ης Ιανουαρίου. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα απιστήσει η κυβέρνηση της αριστεράς προς όσα είχε υποσχεθεί και είχε τάξει. Αυτό είναι ένα ισχυρό κεφάλαιο για την κυβέρνηση της αριστεράς. Μιλάτε για τη Θεσσαλονίκη, για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ναι, για τα προεκλογικά. Ναι. Εγώ δεν είμαι πολύ βέβαιος. Εγώ το 36,5%. Εγώ νομίζω ότι βασικά ήθελε να σταματήσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι δηλαδή δεν πίστευε και πολύ σε αυτά που άκουγε. Σου λέει να σταματήσουν τουλάχιστον τον κατήφορο. Υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας μεγεθυμένη δηλαδή, σε πολύ πολλαπλά έχω, σωστά δεν, σε σχέση με δεν μπορεί κανείς να αποδείξει αυτό που λέει. Ούτε και εγώ μπορώ να το αποδείξω. Είναι η αίσθησή μου. Αλλά εδώ να πω, συμφωνώντας σε ένα μέρος με αυτά που καταθέσατε και οι δύο πριν, ότι δεν αμφιβάλλω ότι το 36% δεν αποτελεί την δύναμη, την κομματική του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορούμε έτσι μια που τη συζητάμε, τη δείξαμε στην αρχή. Η κοινωνία, αν μπορούμε, τη δούμε. Ήθελε να δοκιμάσει αυτό το καινούριο. Αυτό. Αυτό είναι σωστό. Ναι, το οποίο έδινε ελπίδα και συνεχίζει. Σωστό και ελπίδα, και εξέφρασαμε το θυμό και την απάντηση σε αυτό. Ακριβώς. Ο Γιάννης Καρκουλίδης αναφέρεται ποσοστά αυτή τη δημοσκόπηση, και για όσου ενδεχομένω δεν ήταν από την αρχή μαζί μα, να πω ότι δημοσιοποιήθηκε πριν από περίπου 2 ώρες από το ΣΚΑΕ και είναι του Πανεπιστημίου τη Μακεδονία και δείχνει αυτά τα νούμερα που βλέπετε στην εκτίμηση πρόθεση ψήφου. Δηλαδή 36,5 αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ, 15,5 δεν ξέρω, δεν απαντώ αν κάνουμε αναγωγή. Μίνιμουμ 42,5 για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 18,5 με 19 το πολύ Νέα Δημοκρατία. Το βασικό θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Είναι τεράστιο. Είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου μετά από 4 μήνες. Και ελλειμμάτων στη διαχείριση από την κυβέρνηση, καταιγίδος από το εξωτερικό, μιας πραγματικής κατάστασης που είναι εξόχως αρνητική οικονομικά,
Εγώ βρίσκω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό το ποσοστό. Ναι. Το 36,5%. Θα το ξαναδούμε και να προλάβουμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Λογικό, παρακαλώ, από την άλλη. Παρακαλώ αυτό. Το εντυπωσιακό δεν σημαίνει ότι δεν είναι λογικό. Ναι, είναι εναλλακτικέ, έχει ο πολίτη. Δείχνει ακριβώ. Νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δείχνει και την ανυπαρξία εναλλακτική. Έχουν καεί. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Δείχνει ότι είναι πολύ πρόσφατες οι μνήμες και δεν μπορεί να βγουν από το μυαλό του κόσμου. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι λένε. Πασόκ βρίσκεται στο 3%. Ναι, είναι στο. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες φαίνονται να είναι σχετικά χαμηλά, αλλά φαίνεται πως πιστώνεται το πιο μεγάλο κομμάτι αυτής όλης της προσπάθειας το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα με το μεγάλο κόμμα έτσι. Το είδαμε δηλαδή και την προηγούμενη φορά το μεγάλο κόμμα, με το μεγάλο κόμμα συνέβαινε. Χρυσή Αυγή και ποτάμι είναι εκεί στα ποσοστά τους που πήραν και σε εκλογές, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Είναι σταθερά νομίζω τα δύο κόμματα εκεί γύρω στο 6%. Πολιτικό μήνυμα δεν είναι. Κάτι θα εκφράζει. Πολιτικό στίγμα. Ένα κομμάτι του κόσμου, ένα 6%. Απλώς διαφορά. Εδώ το ΚΚΕ είναι κόμμα 100 χρονών και τα ποσοστά του είναι εκεί σταθερά. Είναι κάτι καινούριο. Πάντως δεν χάνει τα ποσοστά του το ποτάμι και τα κρατάει. Είναι εκεί τα ποσοστά που γι' αυτό το περιορισμένο κλπ. Πάντως κρατάει αυτά τα ποσοστά όπως και η Χρυσή Αυγή. Η οποία σε αντίθεση με τη θεωρία διαφόρων ότι θα αυτό η πολιτική θα γιγαντώσει τη Χρυσή Αυγή κλπ. Οι πολλοί που δεν ψηφίζουν. Δεν δείχνουν. Δεν δείχνουν. Και το δηλώνουν. Δεν δείχνουν. Μέσα στο 19 που είναι εκεί το σωστό. Το 18,5 και το 7,5. Σου θυμίζω ότι το λέγαμε και σε εκλογές αυτό και δεν επιβεβαιώθηκε σε εκλογές. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή λέγαμε πολύ ότι δεν το λέει ο κόσμος, δεν το λέει και ότι έδειχναν οι δημοσκοπήσεις πάνω κάτω. Έχει μέσα στη φυλακή όλου. Αυτό είναι σωστό που λε. Πάρα πολύ σωστό. Υπήρχε νεκρό. Ναι, υπήρχε νεκρός. Το ποσοστό αυτό πάντως στην κάλπη δίνει ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο στη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό ρώτησα πριν εγώ τον Κώστα, μήπως γραγαλίσει κανέναν αυτή η δημοσκόπηση και τον στήρισε καμιά κάλπη. Αλλά η κάλπη θα σημαίνει πολλά πράγματα για την οικονομία δεν άσχημα. Δεν θα γίνει. Τα οποία φαντάζομαι και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται. Η αγορά του τελευταίου που θέλει αυτή την ώρα είναι. Τι να κάνει για να πάρει από του εμφανιστέ. Για να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δεν υπάρχει. Μόνο εσωτερικό ξεκαθάρισμα που λέγει ο Μάγκης. Αυτό είναι άλλο. Πρέπει να φτάσει σε ένα ρήγμα. Να προκληθεί το ρήγμα για να δει εκλογέ που θα είναι εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Εάν έρθει η σύγκρουση με του δανειστέ. Το δημοσίφισμα είναι η απάντηση. Παίρνω το νήμα από τη σκέψη του κυρίου Κακουλίδη τώρα και διαβάζοντας το κείμενο αυτό το σημείωμα βοήθειας. Δηλαδή αυτή τη συμφωνία που συζητάμε και λέμε ότι υπάρχει, έχει μέσα δύο πράγματα. Λέει, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση ευρωπαϊκής κρίσης και στο πλαίσιο του πακέτου Juncker δημιουργείται δίχτυ ασφαλείας για τους μη προνομίουχους. Και επίσης αναφέρεται ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων για τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, κουβαλάει και μία ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο καλό θα είναι να δούμε και ποια θα είναι τελικά αυτή η ρύθμιση. Επίσης, να σημειώσω ότι ένα στοιχείο της προηγούμενης εβδομάδας. Η ρύθμιση των 100 δόσεων έχει βγάλει από την οικονομική αφάνεια μέχρι 525.000 ανθρώπους. 380.000 άνθρωποι πήραν φορολογική ενημερότητα και 145.000 άνθρωποι πήραν ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν είναι 525. Θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Αυτό, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι μπορούν πια να επιχειρήσουν στον τρόπο που μπορούν να επιχειρήσουν. Ένα βήμα μεγάλο. Και να το δούμε και πόσο θα κρατήσει. Ότι σταματάνε οι διώξεις. Που είναι στα δικαστήρια, που μόλις πάσει εκεί. Να δώσει κάποια αναβολή. Είναι το δικαιοστάσιο που σωστά το έλεγε ο κ. Κακουλίδης νωρίτερα στην κουβέντα. Σταύρο, είχε μια. Στον πρίφη των σημερών του κ. Σακελαρίδη, μαθαίνουμε ότι κάποια βάση καινούρια από τον ΝΑΤΟ θα φτιαχτεί σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Ρώτησε η Δωρά Αντωνίου, ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από την απόφαση τη κυβέρνηση να προτείνει στη ΣΥΠΑ την είδηση ανατολική βάση σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Και το δεύτερο, αφού μιλάμε για ανατολική βάση, γιατί η πρόταση πρόκειται να απευθυνθεί προς τη ΣΥΠΑ και όχι προς την έδρα της Συμμαχίας. Εδώ παραμένει και ο Μιλιώνης συνάδελφος και λέει: επειδή υπήρξαν χθες δύο διαφοροποιήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κογρονάκη και του κ. Μπουρνού, από την πρόταση του κ. Γαμένου θέλω και εγώ να μου πείτε τι συμβαίνει. Και απαντάει: είναι μια σκέψη πρόταση του κ. Γαμένου, η οποία έχετε κατατεθεί και στον Πρωθυπουργό και δεν έχει τεθεί επίσημα προς το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε αυτή να υλοποιηθεί και να προχωρήσει περαιτέρω σε αυτό το επίπεδο. Άρα υπάρχει. Για σκέψη, βάση νατοϊκή. Νατοϊκή. Είναι η παραχώρηση. Αν οι πληροφορίες μου είναι καλές, αφορά τη Λίμνο. Είναι, από παλιά το ζητούσανε. Η Λίμνος είναι μόνιμα. Μια ειδική περίπτωση. Είναι στρατηγικής σημασίας. Ενδιαφερόμασταν πάντα να είναι μέσα στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, διότι η Τουρκία έκανε προσπάθειες και έχει καταφέρει μέσω του Λούνς από τη δεκαετία του 80 το ΝΑΤΟ να εξαιρεί τη Λίμνο, να την εξαιρεί. Αυτό είναι μια
πρόταση του Καμένου ουσιαστικά να δώσει νατοικές διευκολύνσεις στις εκεί εγκαταστάσεις, στην εκεί ελληνική λέει, βάση, σάβο, για λέει, να εμπλέξει τον ΝΑΤΟ και λέει, να δημιουργήσει ακριβώς την ομπρέλα. Αυτή είναι η σκέψη. Καλό ακούγεται. Μιλάει για μια νέα αεροπορική βάση. για μεταφορά μια συνδυαζόμενη βάση από την Κρήτη, από το Τιμπάκι συγκεκριμένα, σε κάποιο νησί του Αντρικού Αιγαίου. Έχει υποβληθεί αυτή η πρόταση τη ΕΠΑ. Έχει υποβληθεί. Δεν θα πάει στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ. Απλώς έχει γίνει μια συζήτηση στι ΗΠΑ. Το πρόσφατο ταξίδι του κ. Καμπάκη. Για να το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Θεωρητικώ θωρακίζει το Αιγαίο, έτσι. Αλλά δεν ξέρω βεβαίω τη σχέση του άξονα Αθήνα-Μόσχα πώ θα λειτουργήσει αυτό. Είναι μια άλλη. Ούτε μη λέμε θωρακίζει γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μέσα σε αυτό το πόλεμο θέσεων που γίνεται για δικαιώματα στο Αιγαίο. Μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα στην ελληνική πλευρά. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα ως κόμμα. Ποτέ δεν ασχολείται. Τα θεωρούσε, δεν τα ήξερε. Εδώ ο κύριος Δρίτσας λίγο πριν τις εκλογές είχε πει να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Και εδώ συζητάμε για διευκολύνσεις παραπάνω. Θέλω να πω, ναι, απλώς όταν είσαι ένα κόμμα του 3-4% όπου κάνεις πολιτική ουσιαστικά λίγο με συνθήματα, μιλώντας μόνο, είναι διαφορετικό να βρίσκεις στην κυβέρνηση και πια μπαίνεις στη μεγάλη εικόνα και καταλαβαίνεις ότι οι κουβέντες έχουν αντίκρισμα, επηρεάζουν τη ζωή της κοινωνίας, τα εθνικά συμφέροντα. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ δεν μας βοήθησε ποτέ σε κρίσιμες στιγμές. Όχι, άρα έχει μια σημασία, θέλω να πω, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι λύση το ΝΑΤΟ. Όχι, μέχρι, μου κάνει έκπληξη μια αριστερή κυβέρνηση να μιλάει. Δεν είναι η αριστερή κυβέρνηση. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση γιατί το λέτε. Είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού. Μπορεί να είναι ο μεγάλος εταίρος. Σε βασικό. Ο μεγάλος εταίρος. Ο υπουργός άμυνας αριστερός δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Έτσι. Αριστερός δεν είναι. Μα να σα πω κάτι. Προφανώς υπάρχουν κάποια συμφωνία εντάξει το δύο. Γιατί μιλάμε η αριστερά, κυβέρνηση αριστερά. Είναι κυβέρνηση και τη αριστερά και κατά κύριο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός τη. Αλλά είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού. Πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη κατά αναλογία θα έλεγα και οι απόψει των δύο εταίρων. Μην κοιτάτε που ο κύριος Καμένος είναι πολύ βολικός εταίρος. Δηλαδή ο Σαμαράς είχε περάσει πολλά με τον... Είχε συμπρόεδρο, είχε αντιπρόεδρο. Με τον Βενιζέλο, έτσι. Τώρα Τσίπρα με τον Καμένο δεν έχει θέματα. Αλλά... Επί του θέματος πάντως, επί του θέματος αυτού δεν υπάρχει κάτι περισσότερο το οποίο πρόκειται να συμβεί. Θα τεθεί το θέμα, εφόσον τεθεί και θα αργήσει έτσι κι αλλιώς. Είναι προφανές όμως ότι η κυβέρνηση παίζει πάρα πολύ με τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Και το κάνει αυτό και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και το κάνει και εκτός πλαισίου διαπραγμάτευσης. Δεν στενοχωρεί τους άλλους. Απέναντι. Αυτούς που πήγε. Να στενοχωρήσει τους Τουρκία, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Εδώ υπάρχει και το θέμα του ΑΟΟΥ που είναι τεράστιο. Βγήκε χθες ο Λαυρόφ από το Βελιγράδι και απέδωσε τα γεγονότα στη Φύρομ. Στο Κόσοβο, στη Φύρομ, ναι. Ο λόγος λέει είναι ότι η κυβέρνηση της Φύρομ. Συζητάει να πει ναι στον αγωγό. Αυτό είναι πάρα η οποία πολύ... ήταν φιλοαμερικάνικη κυβέρνηση. Εντελώς φιλοαμερικάνικη κυβέρνηση. Μεγαλωμένα παιδιά στις Άρα η γεωστρατηγική. Όλη η ομάδα. Δημιουργεί και ένα μπλέξιμο. Τι θα βγει. Η δική μου γνώμη είναι παρεμφερής με του Γιάννη του Τριάντη. Θεωρώ ότι η επιχειρηθήσα συμφωνία για τον αγωγό, η οποία έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τους Αμερικανούς, θα λήξει με την νίκη της αμερικανικής άποψης, η οποία έχει ισχυρότατα επιχειρήματα υπέρ της, τα γνωστά, αυτά που πάντα είχε για να επιβάλλει τις θέσεις και τις απόψεις της στους λαούς του κόσμου και αυτό δεν είναι μια αριστερή διαπίστωση ή μια διαπίστωση ενός αριστερού, είναι η ιστορική πραγματικότητα. Πάντως αυτό... υπάρχει Ρώση, υπάρχει αγωγός που πάει στη Γερμανία. Βεβαίως. Ναι, ο Nord Stream και αν δεν πάει ο νότιος αγωγός θα φτιαχτεί δεύτερος αγωγός που θα πει στη Γερμανία, θα κάνει μόνο... Θα είναι, ας το πούμε, μονοπόλιο η Γερμανία
για την... Δεν υπάρχουν εναλλακτικές για την Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που δεν μπορεί να δώσουν απάντηση οι Αμερικανοί σε αυτό. Έτσι. Και αν ο αγωγός φτάσει μέχρι τα ελληνοτουρκικά σύνορα, μετά δύσκολο είναι, αν δεν εμποδίσουν την Τουρκία εννοώ, δύσκολο είναι να μην πάει παραπέρα. Την ενεργειακή της αυτονόμησης, αλλά δεν μπορεί να την πετύχουν. Με συγχωρείς Κώστα. Παρακαλώ. Και η Νούλαντ που ήρθε εδώ και ο προχθές ο άλλος αξιωματούχος, ενώ πιέζουν εμάς, ευθέως, για την Τουρκία, προς την Τουρκία δεν έχει καμία αρνητική. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει η Τουρκία, διότι αν δεν έχει την Ελλάδα να φτάσει στην Ευρώπη, να μην φτάσει στην Ευρώπη θέλουνε. Ακριβώς. Από τη Ρωσία να μην φτάσει στην Ευρώπη. Ο κρίκος είναι η Φύρο, μετά είμαστε εμείς και μετά η Τουρκία. Αν εμείς δεν δεχτούμε την Φύρο, σωστά. Και να είναι η Τουρκία, δεν μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη. Για να δεχτούν και αυτό το να πάμε. Πάντως έχω μία απορία. Γιατί τον τελευταίο καιρό έχει σταματήσει όλη η συζήτηση και όλη η προσπάθεια για έρευνα σε σχέση με τα οικόπεδα, τα θαλάσσια, τις ζώνες ΑΟΣ και τις αναζητήσεις φυσικού αερίου και διάφορα άλλα, τα οποία επρόκειτο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μας δώσουν κάτι τρισεκατομμύρια. Η Αλβανία πάντως δημιουργήσε πρόβλημα, έχει βάλει πρόβλημα. Όχι, δύο λεπτά. Τώρα μην λέμε, δεν ξέρω, στην λαϊκή, υπήρξε μια διαδικασία, η οποία διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει σταματήσει. Εννοώ δηλαδή... Εγκρυπτό. Όχι εγκρυπτό, είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται. Βεβαίως αφορά το ένα... κάποια μικρά κοιτάσματα που είναι στο Ιόνιο. Το μεγάλο ζήτημα των οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Κρήτης έχουν χωριστεί και θα μπουν σε μια διαδικασία να γίνει ο διαγωνισμός, δηλαδή δεν οι σεισμικές έρευνες ήταν ελπιδοφόρες. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι κάποιες ενδείξεις που είναι κυρίως αποδορυφορικές, αποδορυφόρους. Το δεύτερο στάδιο είναι σεισμικές έρευνες, που σου δίνουν ενδείξεις πάλι, όχι αποδείξεις, απλώς πιο σημαντικές, πιο αξιόπιστες. Και το τρίτο, οπότε τότε γνωρίζουμε, είναι όταν γίνει η ιώτρηση και ξέρεις. Και αν μάλιστα βρεις, κάνεις και μια συμπληρωματική για να δεις την έκταση, τον όγκο του κοιτάσματος. Αυτές είναι τρεις. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να φτιάχνονται μυθιστορήματα ή όχι. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν καλές ενδείξεις. Πολλά θα εξαρτηθούν από την τιμή που θα έχουν όμως το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Γιατί επειδή είναι υποθαλάσσια. Δεν είμαι οπαδός θεωριών συνωμοσίας. Απλώς αναρωτήθηκα γιατί ξαφνικά αυτό σταμάτησε. Αυτό δεν έχει σταματήσει. Συνεχίζεται μια διαδικασία. Στη Λευκοσία με τον Αιγύπτιο. Εκεί προς Αιγύπτος. Υπήρξε όμως και συζήτηση για όλους. Επειδή πρέπει να κλείνουμε και να κλείσουμε γεωστρατηγικά, δεν ξέρω, να πάμε στον Δημήτρη Τζαγκάρη να μας κλείσει εκείνος με μια κουβέντα. Να πω τότε μια φράση για τα γεωστρατηγικά. Έκανε μια αναφορά σήμερα ο Πρωθυπουργός που μίλησε για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο στο ΣΕΒ, στο οποίο είπε ότι η Ελλάδα θα πάει με το σχέδιό του, θα βασίζεται στην ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η φυσική πόρη που συζητάγαμε πριν από λίγο και η ιστορική και φυσική φέση της χώρας. Ο Κώστας θέλει να πω ότι έχει τόσο καλή πληροφόρηση όσο νομίζω ότι έχουν λίγα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αυτής της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Τζαγκάρη. Εντάξει, φαίνεται ότι πολύ εύστοχα που διάβασα το πρωί πλησιάζει ο τελικός για την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε να... Είναι βέβαιο ότι δεν υπήρξε ποτέ success story και ότι ο κύριος Σόιμπλε ήταν πολύ σοβαρός όταν από το Σεπτέμβριο του 2013 είχε προαναγγείλει. Θα φάει και άλλη κυβέρνηση ή όχι. Ποιος? Αυτή η συμφωνία. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αν προσέξει, ακούστε, τα προβλήματα είναι τεράστια. Ο κύριος Σόιμπλε έλεγα από το Σεπτέμβριο του 2013 είχε προαναγγείλει ότι η Ελλάδα θέλει και ένα τρίτο πακέτο βοήθειας. Αυτό το βλέπουμε σήμερα. Επίσης, έχει σημασία αυτό το τρίτο πακέτο βοήθειας να μην είναι μια ακόμη μπερδεμένη ιστορία διάσωσης, όρος του Δούνου του αυτό, επίσης το Σεπτέμβριο του 2013. Άρα η κυβέρνηση να αξιώσει μια συμφωνία ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών. Η Ευρώπη δεν έχει εργαζόμενους δύο κατηγοριών, τους έξυπνους και τους χαζούς.
δεν έχει δύο κατηγοριών, άλλοι να απολύονται και άλλοι να μην απολύονται ποτέ. Η Ευρώπη αμείβει το ίδιο τους εργαζόμενους, η Ευρώπη έχει κράτος πρόνοιας, αναξιοπαθούντες δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται στη φορολογική δήλωση και φαίνονται ότι δεν μπορούν ή στα διάφορα αυτά όπως το έχουν κάνει. Υπάρχουν σπίτια τετραγωνικών σήμερα που πεινάνε. Υπάρχουν οικογένειες ευπρεπείς που δεν έχουν προοπτική να βάλουν το παιδί τους κάπου. Λοιπόν, η κυβέρνηση αφορά όλη την κοινωνία. Δεν είναι ταξική η διάρθρωση. Δεν υπάρχουν κερδισμένοι από αυτό που περιγράφουμε σαν μνημόνιο. Έχουν καταστραφεί όλοι. Από μεγαλοτραπεζίτες που χάσαν την τράπεζά τους μέχρι τον τελευταίο που είναι άστεγος στην Ομόνοια. Λοιπόν. Η κυβέρνηση πρέπει να τους αγκαλιάσει όλους να φτιάξει προοπτική για τη χώρα. Γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει. Η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ και πτώχευσε. Αυτό θα νοτιθεί. Λοιπόν, κύριε, τελειώσαμε. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι φανατικά υποστήριξαν το μνημόνιο και τις πολιτικές που απέρευναν. Από άγνοια, κύριε Λιγερέ, να είστε βέβαιοι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Κύριε, από τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Όλους σας. Λοιπόν, Εμίλιος Λιάτσος, Κόντρα 24, ακολουθεί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Κόντρα News το πρωί στα περίπτωρα και βέβαια διαδικτυακή 24 ώρες ενημέρωση από το kontranews.gr. Εμείς ραντεβού αύριο το βράδυ με τη Μαγική Κούρα στις 10. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.